Καλώς ήρθατε. Εορταστικό επεισόδιο σήμερα, γι' αυτό το ανεβάζω Κυριακή, χρόνια πολλά. Δεν θα κάνω μαθήματα ελληνικής ιστορίας δεύτερο μέρος, δεν θα κάνω αυτό που έκανα στο προηγούμενο που προσπάθησα να απομυθοποιήσω κάποια πράγματα για την 25η Μαρτίου με ιστορικά γεγονότα. Σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό θα είναι να σας διαβάσω ένα κείμενο και να το σχολιάσω. Πάμε λοιπόν να δούμε το κείμενο. Ξεκινάμε. Το κείμενο λοιπόν ξεκινάει με ένα επειδή μεγάλο θαυμαστικά και όλα τα σχετικά. Αναφέρεται στο γιατί είναι καλό να είναι κάποιος από την Ελλάδα, να είναι Έλληνας. Οπότε ας το δούμε μαζί. Στο τέλος του βίντεο θα κάνω μια ένωση με τη σημερινή μέρα και γιατί έκανα σήμερα αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Επειδή είμαστε μια μικρή φτωχή χώρα γεμάτη από ανθρώπους με μεγάλες καρδιές. Όχι, είμαστε μια μεγάλη χώρα, όποιος το γράψει το αναφέρει και παρακάτω με όλα αυτά που λέει, δηλαδή και γιατί δεν υποστηρίζει τα ιστορικά στοιχεία, και δεν είμαστε καθόλου φτωχή χώρα. Εντάξει, δεν είμαστε και από τις πολύ ανεπτυγμένες, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε και θα πεινάσουμε, ας πούμε, είμαστε κάπου στη μέση, οπότε υπερβολικό, συναισθηματικό, πάμε παρακάτω. Επειδή ποτέ δεν επισκεπτόμαστε κάποιον με άδεια χέρια. Εδώ αυτό είναι κριτική σε άλλες νοοτροπίες, οπότε δεν μου αρέσει, πάμε παρακάτω. Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να εξηγήσει ένα ξένο τη σημασία της λέξης καψούρα. Αν η καψούρα είναι 9 ώρα το πρωί, βάζω καρά, τέρμα και ενοχλώ τους γείτονες, εντάξει, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις στον ξένο. Επειδή υπάρχει ακόμη κάτι πολύτιμο στις ελληνικές οικογένειες. Παρακάτω. Επειδή πάντα τα καταφέρνουμε έστω και την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι σαν να έρχεται κάποιος και να μου λέει: ξέρεις κάτι, έχω πρόβλημα, αλλά εντάξει, δεν θέλω να το λύσω, αλλά είμαι και περήφανος γι' αυτό. Εντάξει, είναι ωραίο να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να το αποδεχτούμε, αλλά νομίζω ότι το να καταφέρουμε πράγματα με την ψυχή στο στόμα. Γενικά να πω το κείμενο, όποτε το διαβάζω μου φέρνει μια έτσι. Μου φέρνει ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου, μια έτσι. διάθεση. Με την ψυχή στο στόμα λοιπόν, όπως σας είπα, ωραία έκφραση. Μας περιγράφει απόλυτα νομίζω. Επειδή είμαστε σκλαβωμένοι για 400 χρόνια, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για την παρούσα κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό το χρησιμοποιούμε δικαιολογία για τα πάντα. Τέλος αυτό. Εμείς δεν περάσαμε αναγέννηση την ίδια στιγμή που ας πούμε και η Ιταλία πέρασε κρίση, ενώ από εκεί ξεκίνησε η αναγέννηση. Η Ισπανία που είχε κρίση, ας πούμε, ήταν και αυτή η μεγάλη αυτοκρατορία κάποτε. Όχι, απλά όχι, όχι, όχι. Εντάξει, το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία για πολλά πράγματα, σχεδόν για όλα. Ας πούμε ότι εμείς δεν περάσαμε και ότι ήμασταν 300 χρόνια σκλαβωμένοι. Και συνεχίζουμε να κρατάμε μουτράκια στους γείτονες. Επειδή είμαστε διασκοπισμένοι σε όλο τον πλανήτη. Τι να πούν Κινέζοι και Ρώσοι δηλαδή, ας πούμε. Επειδή έχουμε τη λέξη φιλότιμο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Η λέξη φιλότιμο δεν υπάρχει πουθενά αλλού, αλλά υπάρχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο που έχουν φιλότιμο. Επειδή όταν οι ξένοι δεν μπορούν να βρουν λέξη για κάτι, χρησιμοποιούν μια δική μας. Καλά. Wi-Fi, Internet, Router, δεν θα πω κάτι άλλο. Τεχνολογίες που εξελίσσονται. Αυτό. Επειδή προτιμάμε να μοιραζόμαστε τα προβλήματά μας στις δύσκολες ώρες με φίλους και την οικογένειά μας και όχι με ψυχίατρους. Ψυχίατρους. Δεν ξέρω. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το σωστό. Ναι, γι' αυτό δεν πάμε σε ψυχιάτρους, σε ψυχολόγους και είμαστε τρελοί και αλλοπαρμένοι. Με όμικρο γιώτα. Επειδή ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης ήταν Έλληνες. Και επειδή λοιπόν ο Αριστοτέλης ήταν Έλληνας, αριστοτελική λογική, θα το χρησιμοποιήσω, βασικά το χρησιμοποιώ από την αρχή του βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Βλέπω πάντως πόσο πολύ τους τιμούμε με τη λογική και με το βαθύ στοχασμό μας, να πούμε. Λοιπόν, επειδή ανακαλύψαμε το θέατρο, γεννήσαμε τη δημοκρατία, ανακαλύψαμε τη λογική ξανά. Από εμάς ξεκίνησε η επιστήμη. Γιατί πρώτο πληθυντικό. Μόνο αυτό ας πούμε, δεν θα πω κάτι άλλο. Εντάξει. Ας δούμε λίγο και το θέατρο σήμερα τι κάνει η Αγγλία και η Αμερική. Να δούμε και που είναι έτσι. Και τι πέρασε η Αγγλία μέχρι να φτάσει εκεί στο θέατρο. Λογική που δεν τη χρησιμοποιούμε. Σπάνια. Και επιστήμη που εντάξει, νομίζω επιστήμη και άλλες χώρες παιδιά ήταν εντάξει και άλλες. Δηλαδή. Μην το πάρουμε όλο πάνω μας, έλεος. Και τι να πάρουμε, ποιοι να το πάρουμε γενικά, στο τέλος. Επειδή είμαστε περήφανοι για τον πολιτισμό μας, όχι τους πολέμους μας. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου και όχι στο τέλος του βίντεο θα τα πούμε αυτά.
Επειδή όταν φτιάχναμε τον Παρθενώνα κοιμόταν στο δέντρο. Άνε λέτε 2018 λέμε ακόμα τέτοια εσωστρεφή επιχειρήματα ας πούμε για την Ελλάδα. Εντάξει παιδιά, το έχουμε χάσει. Έτσι, έτσι δε, όχι κρίση. Δε, είναι, δεν θα τελειώσει ποτέ να μου. Επειδή καταλαβαίνουμε τη διαφορά μεταξύ του έρωτα έρους και της αγάπης love και τα βιώνουμε και τα δύο με πάθος. Είναι επειδή είμαστε και λογικοί και εντάξει ας πούμε. Όντως. Τα συνδυάζουμε καλά και τα δύο. Δεν έχουμε παράπονο πάντως. Επειδή ο έρωτας ήταν ένας θεός, εντάξει, και ο Θόρ είναι ήρωας Marvel, ας πούμε. Επειδή δώσαμε τον όρκο ελευθερία ή θάνατος, το Liberty or Death είναι, έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές επαναστάσεις και το πρώτο συναντάμε στην Αμερικάνικη Επανάσταση. Μάθατε κάτι σήμερα, να με ευχαριστείτε, τσεκάρετε το αν θέλετε. Επειδή είχαμε φασμά την αλουριά όταν οι άλλοι ακόμα έλκονται να τα τομάρια το λίγο. Είναι σαν τον Παρθενόν αυτό, είναι... Είναι επειδή έχουμε για λογική ας πούμε, εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή έτσι εξελίχθηκε όλος ο κόσμος και εσύ απλά έτυχες να γεννηθείς στην Ελλάδα, δηλαδή πείτε με ευρωμασόν ό,τι θέλετε, αλλά σιωνιστή ό,τι θέλετε, αλλά δηλαδή αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή να διεκδικήσεις ή δάφνες για πράγματα που κάναν άλλοι άνθρωποι. Επειδή οι Έλληνες δεν μάχονται σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες μάχονται σαν Έλληνες. Winston Churchill 1941. Αυτό ταιριάζει πολύ υφολογικά. Δεν ξέρω να πω καλά αυτή τη λέξη. Στον Winston Churchill είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά είναι αποδεικνύει ότι δεν το έχει πει αυτό. Μπορείτε και αυτό να το τσεκάρετε άμα θέλετε. Υπάρχουν ωραία άρθρα. Χρησιμοποιήθηκε απλά για την εξύψωση του ελληνικού αισθήματος κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, υποθέτω, και έμεινε σαν ένας μύθος. Επειδή δώσαμε το αρχαίο μας αλφάβητο στους Ρωμαίους και το μεσαιωνικό στους Σλάβους και με τη σειρά τους οι Ρωμαίοι έχουν δώσει το λατινικό σε όλο τον κόσμο, δηλαδή πάμε, πάμε, εξελισσόμαστε, 2018, 2018, επειδή δεν τρεπόμαστε όταν κλαίμε. Εντάξει, άμα είσαι γυναίκα μπορεί να μην τρέπεσαι. Για έλα να μιλήσεις. Να πούμε σήμερα που γεννήθηκα Ελλάδα με τα όλα τα macho man στερεότυπα και θα τα πούμε μετά. Επειδή χορεύουμε όταν είμαστε θλιμμένοι. Εντάξει, και εμένα μου αρέσει ο Ζορμπάς του Καζατζάκη, αλλά δεν χορεύω ούτε βρω την ευκαιρία. Βασικά δεν μου αρέσει ο χορός, οπότε δεν ξέρω, παίρνουν τα πέλα του Έλληνα, ας πούμε, ή όχι. Επειδή δουλεύουμε για να ζήσουμε και δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Αυτό είναι ένα βίντεο από μόνο του, οπότε θα απαντήσω με αριστοτελική λογική μεσότητα. Είναι καλό να δουλεύουμε τόσο όσο χρειάζεται και να ζούμε τόσο όσο χρειάζεται. Εμείς το έχουμε χαμίσει, είναι αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Επειδή το 97 των αστεριών έχουν ελληνικά ονόματα. Το ότι άλλοι πολιτισμοί ακόμα μας θυμάνε για αυτά που έχουν προσφέρει άλλοι, δεν σε κάνει αυτόματα ότι πρέπει να θυμάμαι και σένα. Επειδή αν κάποιος φωνάξει αδελφέ ή ξάδελφέ, κάποιος θα... Έτσι θα... Μας κάνουμε αυτό το στυλ, έτσι ευρωπαϊκό τελείως. Κάποιος θα γυρίσει οποιαδήποτε γωνία. Εντάξει. Με αυτό βασικά είναι σαν αυτός που το γράψε, είναι σαν να λέει, εντάξει, έχουμε επιδειχτεί όλη η Ελλάδα μεταξύ μας, έχουμε μια μικρή συγγένεια και το διονύζουμε ρε παιδί μου, Λάνιστερ φάση και έτσι. Επειδή οι εκκλησίες μας δεν είναι σκοτεινές, αλλά πλημμυρίζουν από ένα ξεχωριστό φως. Εντάξει, τώρα θα έπρεπε να πάω στο καθερικό της Ουτρέχτης, ας πούμε, να δείτε τι ναούς έχουν εκεί πέρα και να κάνουμε σύγκριση. Εντάξει, όλα έχουν το ωραίο τους πράγμα. Αυτό όμως που θέλει να πει βασικά και μέσα από αυτό που εκλαμβάνω είναι ότι μένουν δύο στερεότυπα. Φως, σκοτάδι. Ναι, εμείς γενικά έχουμε γεννήσει το φως και όλα αυτά, λες και άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν ήλιο. Μόνο εμείς είμαστε. Και το δεύτερο, θρησκεία. Σου περνάει και έτσι λίγο η θρησκεία γιατί την έχει αφήσει απ' έξω άμα δείτε στα υπόλοιπα έτσι, οπότε σου λέει ας πούμε την εκκλησία έτσι που να σου κάνω τον Ισάκη και εσύ να το εννοείς με την εκκλησία. Κάτσε, δεν έχω, μπράβο, μπράβο. Και αυτό είχε πέρασει αυτό το κείμενο. Επειδή οι γονείς δεν ξεχνούν την ύπαρξή μας όταν γινόμαστε 18 χρονών. Η οικογένεια που λέγαμε και είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Αυτό έχω πει, θα κάνω ένα βίντεο για τους μύθους που υπάρχουν για το εξωτερικό και θα τα πούμε εκεί όλα αυτά. Οπότε κάντε και subscribe στο κανάλι. Αλήτες, δεν κάθομαι εγώ, χάνω το σάλιο μου τζάμπα.
Επειδή όταν θέλουμε να μαυρίσουμε απλά πεταγόμαστε στην κοντινότερη παραλία, οκ, εντάξει, αυτό ωραίο, το δίνω. Επειδή δεν μασάμε, ούτε δυσκολευόμαστε με κάθε μορφή χιούμορ. Εντάξει, θα το δεχτώ αυτό, θα το δεχτώ. Είναι αλήθεια ότι έχουμε καλό χιούμορ. Επειδή οι Ολυμπιακοί αγώνες γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είδατε τη διαφορά κάνει το τρίτο πληθυντικό. Είναι σαν να παίρνει κάποιος άλλος τα έμψημα. Πολύ, αυτό ήταν πολύ μου άρεσε. Και το δεύτερο, επειδή όταν ενωνόμασταν κάτω από τη φλόγα των Ολυμπιακών, στέλναμε μήνυμα ενότητας και ειρήνης. Οπότε θυμηθείτε εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο, κάποιοι από εσάς, πότε δεν γίνανε Ολυμπιακοί αγώνες στη σύγχρονη ιστορία. Έτσι. Μπράβο. Επειδή ο ουρανός μας είναι γαλανός... Γαλανό-λευκός. Εντάξει, δηλαδή... αλλού ο ουρανός τι είναι ρε παιδιά, ας πούμε. Κόκκινο-πορτοκαλί, μπορδοροδοκόκκινο, ας πούμε, τι φάση. Εντάξει, ναι, στον Άρη μπορεί να είναι και μπορδοροδοκόκκινο. Επειδή το 40% το λιμά του λεξικού της Οξφόρδης είναι λέξεις ελληνικές. Στα αρχίδια μας τώρα και όλα, sorry κιόλας, εντάξει. Κι εγώ έχω κόλλημα με τη γλώσσα, ρε παιδιά, το έχω πει και στον Ελληναρά, αλλά... εντάξει, αυτά τώρα δεν είναι επιχειρήματα. Εντάξει, και η αγγλική είναι μια γλώσσα που μιλιέται πλέον από όλο τον κόσμο. Έχει εξελιχθεί, εξελίσσεται συνέχεια. Έχει ενδιαφέρον σαν γλώσσα. Δεν είναι τόσο στενή όσο θέλουμε να νομίζουμε. Εντάξει. Επειδή ξέρουμε τι σημαίνει κέφι και πώς να ζήσουμε με αυτό. Αυτό νομίζω ισοπαίδωσε όλα τα άλλα. Έχουμε κέφι, είναι αλήθεια. Μερικές φορές όμως έχουμε μόνο κέφι. Αυτό ήταν το κείμενο. Πώς θέλω να το ενώσω με τη σημερινή μέρα, λοιπόν, μαθήματα ελληνικής ιστορίας. Επειδή αναφέρθηκαν οι ξένοι, άλλες νοοτροπίες και όλα αυτά, θέλω να σκεφτείτε ότι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης γιορτάζουν το τέλος του πολέμου, το Μάιο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας πόλεμος που έφτασε την ανθρωπότητα στα άκρα. Η Ελλάδα λοιπόν γιορτάζει την είσοδό της στον πόλεμο. Νομίζετε ότι ένας πόλεμος είναι απλά το να πάω να πολεμήσω ηρωικά? Νομίζετε ότι δεν πέθανε κόσμος σε αυτόν τον πόλεμο? Θέλετε να το πάμε σε Έλληνες στρατιώτες? Νομίζετε ότι κόσμος δεν γύρισε από τον πόλεμο με κομμένα πόδια, κομμένα χέρια? Τι νομίζετε ότι είναι ο πόλεμος? Είναι κάτι ευχάριστο? Για να γιορτάζουμε και την είσοδο στον πόλεμο. Και μάλιστα σε αυτό τον πόλεμο. Απλά αναλογιστείτε αυτό το πράγμα. Να είστε καλά, φιλούκια. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.